Η βιβλιοθήκη του πρώτου με τη Μαρία Σφυρόερα. Ο Γιώργος Κούβας σχεδιάζει καινοτόμες ιατρικές συσκευές στην Ελβετία. Συνεργάζεται με την επιστημονική ομάδα του Κέντρου ΒΙΣ στη Γενέβη, το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη εφαρμογών νευροτεχνολογίας για ασθενείς με νευρολογικές δυσλειτουργίες. Διόλου περίεργο λοιπόν πως το πρώτο του βιβλίο, το Καρμπόν, είναι ένα μυθιστόρημα που κινείται στα όρια του μεταμοντερνισμού. Το Καρμπόν ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή όχι μόνο για το ύφος του, αλλά και για το θέμα του. Ο πρωταγωνιστής του, ο Άρης Κοντός, είναι το πρότυπο του αντιήρωα. Επιλέγει μια εσόκλειστη ζωή. Μέσα από τον μικρό κόσμο της εικονικής πραγματικότητας που έχει χτίσει, προσπαθεί να ζήσει μεγάλες στιγμές, να κυνηγήσει το όνειρό του, να βρει μια διέξοδο από τη μετριότητα της καθημερινής ζωής. Σαν το χυτό μέταλλο, αποζητά να μπει στο καλούπι κάποιου άλλου, να γίνει το καρμπόν κάποιου άλλου. Νιώθει ένας άνθρωπος χωρίς σχήμα, γι' αυτό και του αρέσει να συναρμολογεί παζλ. Είναι ένας άτολμος, εσωστρεφής τύπος, μέχρι που ξαφνικά πρικίζεται με ένα υπερφυσικό χάρισμα. Το Καρμπόν είναι το μυθιστόρημα των ήχων. Για τον Άρη Κοντό, τον ήρωα του Καρμπόν, μαθαίνουμε πως έχει από μικρός μια ιδιαίτερη σχέση με τους ήχους. Έβγαλε την πρώτη του λαλιά σε ηλικία 3,5 χρονών. Αυτός όμως που άργησε να μιλήσει, αποκτά ξαφνικά οξύτατη ακοή. Ένα σπάνιο χάρισμα που του δίνει τη δυνατότητα να συλλαμβάνει ήχους από γειτονικά διαμερίσματα, αλλά και θορύβους της πόλης. Και ενώ αρχικά ενοχλείται το πανδαιμόνιο, οι απόϊχοι του Ρεντυρέ τον δελεάζουν, με αποτέλεσμα να εθιστεί στην κρυφακοή και τη μίμηση της καθημερινής ζωής του ζωγράφου Φίλιππου Ροδόπουλου. Μια πορεία στο βασίλειο των ήχων αρχίζει. Ο ήρωας στείνει ηχοπαγίδες και απλώνει ηχονήματα, επιθυμώντας να πραγματοποιήσει ένα κρυφό του όνειρο, να κατακτήσει τις κορυφές της τέχνης. Οδηγείται όμως σε εξύψωση ή μήπως σε ελεύθερη πτώση. Είμαι ο Γιώργος Κούβας, ο συγγραφέας του Καρμπόν. Εμπνεύστηκα το θέμα του μυθιστορήματος ακούγοντας ambient μουσική. Έτσι γεννήθηκε το Καρμπόν, ένα μυθιστόρημα που είναι κάτι περισσότερο από μια περιπέτεια αναζήτησης της προσωπικής ταυτότητας. Μιλά για την παράνοια του μιμητισμού. Εξετάζει την έννοια του ταλέντου. Μα πάνω απ' όλα μιλά με αλληγορικό τρόπο για την ηρωική έξοδο από τη μετριότητα της καθημερινής ζωής. Φιλοσοφικό δράμα και κωμωδία ταυτόχρονα, το Καρμπόν περιγράφει μια συναρπαστική πορεία στο βασίλειο των ήχων. Μια περιπέτεια που θα αφήσει τους αναγνώστες με ένα χαμόγελο που ξεκουφαίνει. Η ενασχόληση του Γιώργου Κούβα με την καινοτομία τον βοήθησε να καταλάβει μια ώρα αρχίτερα τις ανησυχίες του ήρωα της εικονικής πραγματικότητας και να αναζητήσει νέες απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα. Πόσο διαφορετικός θα είναι ο κόσμος μας αν όλοι πρικιστούμε με ευαίσθητη ακοή, με ποιον τρόπο θα εκφραστεί η υπαρξιακή αναζήτηση στην εποχή που έρχεται. Το μυθιστόρημα του Γιώργου Κούβα Καρμπόν κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κίχλη.